Τι να πει κανείς για την Vicky Flesa, ένα πρόσωπο του τύπου, του ηλεκτρονικού και του έντυπου τύπου που κοσμεί με την παρουσία της στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να πω τα λόγια, είναι φτωχά για να την περιγράψω. Με την παρουσία της από εδώ και πολλά χρόνια και στις εφημερίδες και στο γυαλί έχει δώσει το στίγμα της. Θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερη υποψηφιότητα. Είναι μια υποψηφιότητα η οποία θα προωθήσει ιδιαίτερα το τομέα του πολιτισμού, της παιδείας στο Ευρωκοινοβούλιο εφόσον εκλεγεί. Και πιστεύω ότι και συστήνω ανεπιφύλακτα να είναι μία από τις τέσσερις επιλογές μας, κυρία Flesa, γιατί η ποιότητα και η επιστημοσύνη σας, αλλά και η εμπειρία σας τόσα χρόνια με θέματα παιδείας πολιτισμού, νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητα για τη θέση για την οποία θα εκλεγείτε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Πρόεδρε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Με συγκινείτε πάρα πολύ με τα καλά σας λόγια και την στήριξή σας. Αυτό είναι το αντίδωρο, αυτή η αγάπη είναι το αντίδωρο για τη νέο σήμερα δημοσιογραφική μου πορεία και ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για τα καλά σας λόγια. Και θα ήθελα να δεσμευτώ, εάν εκλεγώ, ζητώ την εμπιστοσύνη σας, ζητώ έναν από τους τέσσερις σταθμούς, ότι θα βάλω τα δυνατά μου και θα εργαστώ με φιλότιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναδείξουμε τον εθνικό πλούτο, όπως είπατε, της πατρίδας μας, που είναι ο πολιτισμός. Και μιλώντας εδώ, στην Κατερίνη, στην Πιερία, τι να πω, είσαστε το κέντρο του πολιτισμού. Να μιλήσουμε για τον Όλυμπο, να μιλήσουμε για τις μουσές. Η Κατερίνη, η Πιερία πρέπει να αναδειχθεί, πρέπει να πάει στο κέντρο της Ευρώπης. Συζητήσαμε ήδη και με τον κύριο Πρόεδρο και με τον Δήμαρχο και υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις ώστε ευρωπαϊκά συμπόσια για την φιλοσοφία, για την μουσική, με τη συμμετοχή των νέων να λάβουν χώρα εδώ, άρα να υπάρξει χρηματοδότηση και για υποδομές. Και αυτό το οποίο θα πρέπει σίγουρα να αναδειχθεί ταυτόχρονα με τον πολιτισμό είναι και η γαστρονομία του τόπου. Είναι πολύ σημαντικό και ο υλικός πολιτισμός αποτελεί μέρος της κουλτούρας και η λαϊκή παράδοση. Και δεσμεύομαι επίσης ότι οι προσπάθειές μου θα είναι να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, εφημερίδων και ραδιοφωνικών σταθμών, ούτως ώστε να στηριχθεί η περιφέρεια. Είναι τα 5 P αυτά τα οποία θέλω να διακονήσω στην Ευρώπη, αν με επιλέξετε. Είναι η παιδεία, είναι ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η πρόνοια ψυχική υγεία. Και πάνω από αυτά τα 4 P είναι το 5ο που είναι η περιφέρεια. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας πω ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν θα είμαι μόνη μου. Θα έχω μια μεγάλη επιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από εκλεκτούς ακαδημαϊκούς και καθηγητές, οι οποίοι με έχουν τιμήσει στην εκπομπή μου στα άκρα. Πρόσφατα διοργανώσαμε και συντόνισα μια επιστημονική ημερίδα στο Δίο Αθηνών, παρουσία του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονίμου, ο οποίος ζήτησε η Ευρώπη να επιστρέψει στον άνθρωπο, ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός να βγουν τον δρόμο τους μέσα στην Ευρώπη και μαζί με τον κύριο Μπαμπινιώτη, τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή, τον κύριο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, τον καθηγητή της Επιστήμης των Υπολογιστών στο MIT, την κυρία Μαρία Ευθυμίου, την αγαπημένη μας ιστορικό, τον πρόεδρο της Ακαδημίας, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό και τον κύριο Συνολάκη, μιλήσαμε και προτείναμε συγκεκριμένες δράσεις στην παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την ψυχική υγεία. Θα πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα ευρωπαϊκά. Έχω αφήσει το φυλάδιό μου, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες αυτές οι προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες στην πραγματικότητα αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας, καλύτερα σχολεία, ευρωπαϊκά πρωτόκολλα για να αντιμετωπίσουμε τον εκφοβισμό, δωρεάν προγράμματα ψυχικής υγείας για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς, για τους μαθητές, προστασία των παιδιών μας από το ανεξέλεγκτο διαδίκτυο, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, μαθήματα κολύμβησης και κολυμβητήρια στα δημόσια σχολεία για να μην έχουμε αυτά τα θλιβερά γεγονότα του πνιγμού παιδιών μικρών, μαθήματα, ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο καλού Σαμαρίτη παροχής πρώτων βοηθειών, να μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο, στο γυμνάσιο, πώς να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Θα διεκδικήσουμε την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κλασικών Γραμμάτων στην Ελλάδα, όπως επίσης και 2 ευρωπαϊκά παραδείγματα.